Χαίρετε. Ένα πολύ ενδιαφέρον οδηγητικό vlog. Κάτω από το βίντεο πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε το φόβο της δέσμευσης μετά από μια ερωτική απογοήτευση, που στο 21ο λεπτό περίπου είπα ότι οι άνθρωποι οι οποίοι φοβούνται να δοκιμάσουν ξανά μετά από μια ερωτική απογοήτευση και δεν ξεπερνά την ερωτική τους απογοήτευση και μένουν μόνοι σαν να μένουν θαμμένοι, είπα, κυριολεκτικά το είπα αυτό, γιατί μου το έγραψε εδώ η φίλη και λέω που το, τι σημαίνει το θαμμένοι που είπα. Και μου λέει, το έχεις πει στο 21,14 εκείνου του βίντεο. Μου γράφει λοιπόν η φίλη. Θέκλα μου, σίγουρα είμαστε θαμμένοι όσοι μένουμε μόνοι επειδή φοβόμαστε. Άμα σε απέρριπτα μια ζωή λόγω εμφάνισης, για παράδειγμα, και τώρα στα δεύτερα ίντα δείχνουν ενδιαφέρον, γιατί να μην φοβηθώ ότι επιδιώκουν σε βόλεμα συμπεριλαμβανομένες και της νοσηλευτικής περιποίησης αν χρειαστεί. Κάνε σε παρακαλώ μια αναφορά σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, λέει, μια ζωή μας απέρριπτα λόγω εμφάνισης και τώρα στα δεύτερα ίντα, δηλαδή στα 60, τα πρώτα ίντα είναι τα 50 και τα δεύτερα ίντα είναι τα 60. Τώρα στα 60 μας πλησιάζουν, λέει, και δεν μπορούμε εμείς να γνωρίζουμε αν αυτός ο ανήρ, γιατί η γυναίκα είναι που γράφει, μας πλησιάζει επειδή όντως μας γουστάρει, επειδή όντως μας έχει ερωτευτεί, θέλει όντως να φτιάξει μια ερωτική σχέση μαζί μας, επειδή έχει ξεμείνει το παιδί, είτε έχει χωρίσει, είτε δεν έχει παντρευτεί, είτε έχει πεθάνει η γυναίκα του, είτε έχει χειρέψει, και σου λέει να πάω να την πάρω αυτήν, που είναι... δεν προφανώς λες μας μια ζωή, αλλά αφού γράφεις λες μια ζωή μας απέρριπτα λόγω εμφάνισης, αυτό σαν να με κάνει να υποθέσω ότι δεν υπήρξε γάμος ή οικογένεια ίσως. Οπότε είναι μια καλή περίπτωση αυτή. Αυτή η κοπέλα η οποία δεν έχει ταλαιπωρηθεί ιδιαίτερα στη ζωή της, δεν είχε γάμο, δεν είχε παιδιά, δεν είχε άντρα, δεν είχε κουραστεί, να την πάρω εγώ τώρα που είμαι γεροντοπαλίκαρο, εντός πολλών εισαγωγικών, ξέρω στα 65, στα 70, που είμαι λεβεντάντρας, εντός πολλών εισαγωγικών, να πάω να τη φλερτάρω τώρα αυτή για την καλή περίπτωση. Να με γεροκομίσει, να μου κάνει και την νοσοκόμα. Α, καλά. Λοιπόν, θα κάνω αναφορά και θα πω το εξής, ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Βεβαίως και βεβαίως και βεβαίως και συμβαίνει. Έχεις δίκιο. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις που κάποιοι άνδρες, οι οποίοι έζησαν τα νεανικά χρόνια της ζωής τους, εκείνα που είχαν δυνάμεις και αντοχές κτλ. Τα έζησαν ξοδεύοντας την ενέργεια τους σε σχέσεις, δεσμούς, περιπέτειες, γάμους, τις αρεσκίες τους, και όταν ολοκληρωθούν τα χρόνια της νεότητος και μπουν στην τρίτη ηλικία και επειδή ίσως έχουν και κανένα χαρακτήρα ωραίο εντός αγωγικών, έμειναν μόνοι, οπότε σου λέει ας πάμε τώρα να φλερτάρουμε αυτή την κυρία η οποία είναι πολύ καλή κοπέλα, πάρα πολύ καλή κοπέλα. Δεν ήταν αρκετά όμορφη για να την παντρευτεί κάποιος, αλλά τώρα, στην ηλικία που είμαι, δεν κοιτάζω ομορφιά. Τώρα εγώ θα δω πώς θα τακτοποιηθώ. Τώρα εγώ θα δω πώς θα έχω μία να με γεροκομίσει. Όχι, να μην τον πάρεις αυτό. Να μην τον πάρεις. Αυτό δεν του πεις. Λοιπόν, κοίταξε, φίλοι, και το λέω και σε σένα και το λέω και για όλες μας. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε 50, είμαστε 60, είμαστε 70, ότι έχει τελειώσει η ζωή μας και ότι πρέπει να κάνουμε εκπτώσεις στα θέλω μας. Το να φοβάσαι να προχωρήσεις σε μία σχέση επειδή το διαισθάνεσαι ότι ο άλλος ψάχνει να βρει νοσηλεύτρια και γυροκόμο, δεν είναι φόβος της δέσμευσης αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα είναι λογική. Είναι η λογική σου η οποία σε πληροφορεί ότι αυτό το φλερτ δεν έχει να κάνει με ερωτικό ενδιαφέρον, έχει να κάνει με συμφέρον. Είναι μια σχέση συμφέροντος ένας άνδρας να επιλέξει μια γυναίκα με σκοπό το ότι είναι καλή περίπτωση για να τον γυροκομίσει και για να τον νοσηλεύσει. Ναι, να πεις όχι. Και ένα λεπτό, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Εσύ τον βρίσκεις ελκυστικό, τον βρίσκεις ερωτικό και ερωτεύσιμο, έναν άνδρα ο οποίος σε πλησιάζει από ανάγκη και σε πλησιάζει από ανυμπόρια. Εγώ δεν θα τον έβρισκα πάντως, δεν ξέρω. Και έχετε δει και τα γούστα μου, δεν είμαι και πολύ να μην πω για καμιά κουβέντα παραπάνω, ενώ ότι γενικά δεν έχω κάνει και τις καλύτερες επιλογές. Όμως πάλι, άμα έβλεπα ότι ο άλλος είναι ένα ερείπιο το οποίο ψάχνει από κάπου να κρατηθεί
και είναι και άνθρωπος που με ήξερε χίλια χρόνια, αλλά δεν με πλησίαζε γιατί δεν ήμουν του γούστου του, θα του πω πήγαινε βρες μια από αυτές του γούστου σου, που έκανες τα γούστα σου, να σε γεροκομίσει. Ας μη ήσυχε εμένα. Ας μη ήσυχε εμένα. Δεν είναι αυτό που εννοούσα εγώ. Δεν είναι αυτό που εννοούσα. Εννοώ για τις περιπτώσεις εκείνες τις οποίες υπάρχει ερωτική έλξη και από την πλευρά μας, όχι μόνο ενδιαφέρον και πρόθεση γνωριμίας από την άλλη πλευρά, για τις περιπτώσεις εκείνες τις οποίες υπάρχει ερωτική έλξη και από τη δική μας πλευρά και που φοβόμαστε να προχωρήσουμε στη σχέση επειδή φοβόμαστε ότι ο έρωτας θα μας πονέσει. Όχι φοβόμαστε να προχωρήσουμε σε σχέση επειδή το βλέπουμε. Βλέπουμε την υπόθεση. Λέει και στο βιβλίο μου «Η Ανατομία μιας γυναίκας» έγραψε αυτή την παροιμία, την κυπριακή, την κλασική, που λέει «Δεν είναι ανάγκη να δεις το φίδι, λέει, για να προστατευθείς. Άμα δεις την κολοσημαθιά του κούφου, αν δεις το σημάδι που αφήνει το φίδι πάνω στο χώμα, δεν είναι ανάγκη να δεις την όχεντρα, τον όχι, την οχιά, για να φύγει, για να προστατευτείς. Φτάνει που το βλέπεις στην ουρά του, το σημάδι που έχει αφήσει η ουρά του». Λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις που είναι φως φανάρι, ότι είναι σχέση συμφέροντος, ότι ο άλλος ψάχνει κάποια γυναίκα να τον γεροκομίσει και δεν υπάρχει συναίσθημα, εννοείται ότι δεν θα το αποδεχθείς και δεν θα το κάνεις αυτό επειδή φοβάσαι τον έρωτα, θα το κάνεις αυτό επειδή δεν θέλεις τον μη έρωτα, δεν θέλεις μια σχέση συμβιβασμού. Κατά τη γνώμη μου, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ταλαιπωρηθεί ιδιαίτερα από τις ερωτικές τους σχέσεις στην πρώτερη ζωή τους, ξέρω εγώ πριν τα 60, αυτοί που δεν έχουν φάει πολλές ερωτικές απογοητεύσεις ή αυτοί που δεν έχουν φάει γάμους, δύσκολους, κακοποιητικές σχέσεις κτλ. Κτλ. Αυτοί και αν δικαιούνται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, όλοι δικαιούμαστε φυσικά, να διεκδικήσουν το καλύτερο δυνατό για αυτούς και να μην συμβιβάζονται. Άμα δεν έχεις παντρευτεί στα 30 και στα 40 και στα 50, τι λόγος υπάρχει να παντρευτείς στα 60, αν δεν είσαι πραγματικά ερωτευμένος με κάποιον που να είναι και εκείνος ερωτευμένος μαζί σου και να υπάρχει αυθεντική έλξη και φυσικός και αυθόρμητος έρωτας. Δεν υπάρχει λόγος. Και εννοείται ότι οι ευκαιρίες για έρωτα και αγάπη δεν είναι καθημερινά. Δεν πάει στο παζάρι και έχει μια ουρά εκεί πέρα και διαλέγουμε. Έχει, ξέρω εγώ, χίλιους εκεί πέρα που είναι ερωτεύσιμοι, μας θέλουν, ενδιαφέρονται για μας, είναι ταιριαστοί σύντροφοι και εμείς λέμε «Όχι, δεν θέλω, όχι, θα δοκιμάσω αύριο, μεθαύριο». Δεν εννοείται ότι οι ευκαιρίες δεν έρχονται συχνά. Απλώς μιλάω για τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες έρχεται μια ευκαιρία, που υπάρχει αυτή η ευκαιρία, δηλαδή είναι ευκαιρία του στυλ «Γουστάρω, θέλω κι εγώ, μ' αρέσει αυτός ο άνθρωπος, θα ήθελα να κάνω κάτι μαζί του» και με αυτόν τον άνθρωπο ρισκάρω να δοκιμάσω να κάνω μια ερωτική σχέση προκειμένου να ευτυχήσω. Και αν ευτυχήσω, ευτύχησα, αν δυστυχήσω, δυστύχησα και αν δυστύχησα, θα το φτιάξω. Αυτό εννοώ. Δεν εννοώ να είμαστε μη επιλεκτικοί και να είμαστε ο καλός ομίλος που όλα τα λέθει. Και είναι η άλλη άκρη ο καλός ομίλος που όλα τα λέθει. Μια άκρη είναι η φοβία της δέσμευσης και η προσεκτική απομάκρυνση από οποιοδήποτε χώρο έχει να κάνει με δέσμευση. Και το άλλο είναι ότι προκειμένου να μην μείνω μόνος, μπαίνω σε σχέσεις με ανθρώπους που δεν ταιριάζω, δεν μου κάνουν, δεν γουστάρω ιδιαίτερα, πείθω και τον εαυτό μου ότι είμαι ερωτευμένη, είμαι ερωτευμένος, πείθω και τον εαυτό μου ότι ζω ένα μεγάλο έρωτα, ενώ στην πραγματικότητα άλλο ένα συμβιβασμό, άλλο ένα πατσάρισμα που λέμε στην κυπριακή διάλεκτο, άλλη μια τρύπα έχω κλείσει, χωρίς ουσιαστικά να έχω επιλύσει ένα θέμα. Άλλο πράγμα είναι αν είμαι ερωτευμένος με έναν άνθρωπο, αγαπάω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει θέματα υγείας, είναι σε μια ηλικία που ίσως αποκτήσει και περισσότερα θέματα υγείας και επειδή τον αγαπάω και είμαστε συνδεδεμένοι, μένω με τον άνθρωπό μου και τον στηρίζω στα δύσκολα και με στηρίζει και εκείνος και εκείνη στα δύσκολα. Είναι άλλο πράγμα εκείνο. Όχι όμως κάποιος να έχει ζήσει τη ζωάρα του, να έχει κάνει και ένα σωρό καταχρήσεις και τώρα να είναι σε άθλια χάλια και λόγω υγείας και λόγω ηλικίας και να έρθει να το φορτωθείς εσύ, άνθρωπος ο οποίος προφανώς ίσως να σε έχει απορρίψει και προηγουμένως θεωρώντας ότι η εξωτερική σου εμφάνιση ήταν κατάλληλη στην ομορφιά του, δεν ξέρω εγώ, στη λεβεντιά του ή σε τι άλλο. Αστεία πράγματα. Εννοείται ότι δεν μένεις θαμμένος όταν αποφασίσεις να μην γίνεις γυροκόμος ή νοσηλευτής. Εννοείται. Τι το ρωτάς, κόρη, τι το ρωτάς. Γεια σας.